Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο θέατρο Παραμυθίας, Παραμυθίας 27, για ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο θεατρικό που παίζεται. Μαρουσό, εμείς έχουμε ξαναβρεθεί λίγο καιρό πίσω, αλλά θέλω να αυτοσυστηθείτε και οι δύο πριν πούμε κάτι για το θεατρικό. Πρώτα ο κύριος Δεστούνης. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλης Δεστούνης, Μαρουσό Γεωργοπούλου, ωραία. Ένα πολύτιμο στέλεχος του θειάσου μας και εκλεκτό ταλέντο, είναι αλήθεια, ειλικρινά. Αυτά, ναι. Αλλά, ναι. Λοιπόν, πρωταγωνιστή λοιπόν ο Μανώλης ο Δεστούνης, mm-hmm. Στο ρόλο του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη. Κάνουμε μια αναφορά στη ζωή του και στο έργο του και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και ένα σημαντικό έργο. Ναι, θα το έλεγα και μια προσφορά, γιατί πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα οι νεότεροι, τώρα με κοιτάζει και ο σκηνοθέτης, ο Στέλιος ο Κούτης και λιγάκι έχω τρακ, αλλά θα του δώσουμε το λόγο σε λίγο, mm-hmm. και στη Γιωβάννα την Βρασίνου που έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ, δεν ξέραμε το έργο, το κοινωνικό και το εκτός το ποιητικό, το σχολείο, το δημοτικό που μαθαίναμε τα ποιήματά του, δεν ξέραμε το τεράστιο κοινωνικό έργο που έκανε μαζί με τον Δημήτριο Βικέλα, τον πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Είναι σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, ο Δροσίνης ίδρυσε τον Οίκο Τυφλών. Ίδρυσε τη Σεβαστοπούλιο Σχολή που υπάρχει ακόμα πίσω από το γήπεδο του Πανεθηναϊκού. Δημιούργησε την Εστία σαν εφημερίδα. Ήταν παλιά περιοδικό, νομίζω 15ήμερο, και το έκανε ημερήσια εφημερίδα. Και μετά την παρέδωση στον Άδωνη Κύρου. Ίδρυσε τον μαζί με τον Δημήτριο Βικέλα το Σύλλογο προς Διάδοση Ωφελήμων Βιβλίων. Τι άλλα, Μαρουσό μου, πες και εσύ. Πολλά πράγματα. Πολλά να θυμηθούμε την Ανθισμένη Αμυγδαλιά καταρχήν, mm-hmm. που ναι. έγινε και τραγούδι έτσι πολύ διάσημο και νομίζω ότι όλοι θυμούνται τον Δροσίνη για αυτό το τραγούδι και για αυτό το ποίημα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει γράψει και άλλα πολλά και πολύ σημαντικά ποίηματα που και εμείς οι νεότεροι δεν τα ξέραμε και καλό είναι κάποιος να έρθει, να δει την παράσταση, να ακούσει ποίηματα και να μάθει πολλά πράγματα για τον ποιητή. Ναι, επίσης τώρα που το θυμήθηκα, γιατί το αναφέρουμε και στο έργο μας, στην παράσταση, καθιέρωσε τη γιορτή της σημαίας μας, mm. η οποία γιορτάζεται ακόμα. Κοίταξε την ανθισμένη αντιπιταλιά. Κοίταξε την ανθισμένη αντιπιταλιά. Λάκι και αγκαλιά. Τώρα έλα, πάρα μου το κόλλησε. Ρωσίνα, Ρωσίνα, έλα εδώ. Εγώ είμαι η Αγγελική, η μεγαλύτερη κόρη του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη. Η Πεμπούλα, όπως με φωνάζανε. Τώρα είμαι η κυρία Κορτίνη. Η ζωή μου, σαν τη δική σας. Τα προβλήματά μου, σαν τα δικά σας. Και νιώθω την ίδια θλίψη. Γιατί άραγε. Ίσως γιατί ποτέ δεν ακούσαμε τους ποιητές μας. Ο πατέρας μου, παραδείγματος χάρη, που τραγούδησε την ελληνική φύση και κάθε τι το ελληνικό, που άφησε πίσω του ένα τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο, που τονίμησαν ο Παλαμάς, ο Σουρής, ο Σικελιανός και πόσοι άλλοι. Ποιον παραδειγματίζει σήμερα. Φυσικά, σπουδαίοι συνθέτες έχουμε υλοποιήσει ποίηματά του, αλλά τι να... Λάνο ψήλο κομμάτι, θέλω σου το πλάνο ψήλο κομμάτι, σε ξέρω στυλό μα τα παραμάτω. Πατέρα μου είναι η στίχη. Εγώ αδερφέ μου, έχω περάσει όλη μου τη ζωή πίσω από ένα γραφείο τράπεζας. Σε θαυμάζω και σε ζηλεύω κάποιες φορές. Και τι δεν έχεις κάνει στη ζωή σου. Έχεις ταξιδέψει, έχεις μια πολύπλευρη δράση και με τι δεν έχεις καταπιαστεί. Ναι, αλλά στην προσωπική μου ζωή, Στράτο, άφησα μεγάλα κενά. Μια σύζυγο, ζευγάρα μου από έρωτα, τρία παιδιά μαζί της και το αποτέλεσμα, μόνος, ναι,
μόνος, αλλά με την βένα μου που δεν κουράζεται ποτέ. Κι ούτε θα κοιοτέψει ως το τέλος της ζωής μου. Και τα όνειρα στράτω, οι σκέψεις πάντα για κάτι καινούριο. Ένας κυσσός με κουράγιο να ανεβαίνει χωρίς υποστήλωμα κι όπου βγει. Αδερφέ μου, και τώρα ακόμη που είμαστε σε αυτή την ηλικία, σε ζηλεύω για τον ιανικό σου στρίβο. Μα τι σημασία έχουν τα χρόνια, στράτο μου, γιατί να τα φοβόμαστε. Η καρδιά έχει μόνο σημασία, να μην γερνάει. Αυτή είναι το κέντρο βάρους της ζωής, η πηξίδα της νότητας. Θα αισθάνομαι την υποχρέωση να αναφέρω όλους τους συντελεστές μας. Η σκηνοθεσία είναι του Στέλιου Γκούτη, η μουσική είναι του Παντελή Θαλασσινού και θα σταθώ λίγο εδώ γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνεργασία γιατί τον αγαπήσαμε όλοι μας. Είναι ένα πλάσμα σπουδαίο εκτός από τη σπουδαία μουσική του, ο οποίος μας δόθηκε, βοήθησε. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι της Γιωβάνας Πρασίνου. Η βοηθός σκηνοθέτη, εκτός του ότι ερμηνεύει και δύο ρόλους και είναι σπουδαία, πολύ χαρακτηριστικούς ρόλους, στο βοηθός σκηνοθέτη Μαρουσό Γεωργοπούλου. Οι υπόλοιποι ηθοποιοί είναι, εκτός από εμάς τους δύο, είναι η Μέρη Κομματά, ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, η Βάλια Σαπανίδου, η Εύα Στυλάντερ και η Ελεάνα Φινοκαλιώτη. Άλλους ξεχάσαμε. Να πούμε ότι τους φωτισμούς έχει κάνει ο Μπάμπης ο Αρώνης. Όπου θα μας δει. Όχι, εντάξει. Τις φωτογραφίες για την παράσταση μας τις τράβηξε ο Διονύσης ο Μοσχονάς. Την κατασκευή του σκηνικού την έχει κάνει ο Σάκης ο Κατερέλος. Ναι, ο οποίος είναι και βοηθός σκηνογράφου. Και βοηθός σκηνογράφου. Βοήθες και επιμέλεια μακιγιάς ο Γιώργος ο Σκένδρος, ο οποίος και αυτός μας βοήθησε πάρα πολύ και ύστερα από 40 χρόνια στο Εθνικό Θέατρο πετάει ελεύθερα που λένε, σαν ελεύθερο πουλί και βοηθάει τους ελεύθερους θειάσους. Και να πούμε κιόλας ότι τα κοστούμια ράφτηκαν μόνο αποκλειστικά για αυτή την παράσταση πάνω μας από δύο εξαιρετικές μοδίστρες που δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αλλά η Γιωβάνα που θα μιλήσει αργότερα θα τις επισημάνει και θα τα πει, γιατί ήταν εξαιρετικές. Πολύ ωραία. Μαρουσό, πες μου κάτι. Ναι. Δύο ρόλοι οι δικοί σου. Ναι. Δύο λόγια για τον κάθε έναν από αυτούς. Μιλάμε για δύο ρόλους τελείως διαφορετικούς. Κάνω μία γριά που μένει στην Κηφισιά και είναι πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία, την κυρία Μαρουσό. Γειτόνισσα. Ναι, μια γειτόνισσα λοιπόν του Δροσίνη, την κυρία Μαρουσό, που έχει και το όνομά μου και χαίρομαι πάρα πολύ που παίζω κάποιο ρόλο που έχει το όνομά μου. Και παίζω και την κόρη του ποιητή, την Πεπούλα. Μια κορούλα. Ή αλλιώς Αγγελική Κορτίνη, που παντρεύτηκε μετά και έγινε η κυρία Κορτίνη. Είναι δύο ρόλοι τελείως διαφορετικοί. Είναι μεγάλη πρόκληση για μένα να παίζω δύο διαφορετικούς ρόλους που έχουν και ηλικιακή διαφορά. Έτσι, γιατί μιλάμε για μια γριά. Για μια γριά 70 ετών, ας πούμε, και για μια κυρία που είναι γύρω στα 40-45. Οπότε η διαφορά είναι μεγάλη. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, πόσο δύσκολο είναι, αν καταρχήν έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο στην καριέρα σου, και πόσο δύσκολο είναι για ένα ηθοποιό το να μετατρέπεται τόσο γρήγορα επί σκηνή σε δύο διαφορετικές ηλικιακά, να το πω έτσι, ρόλους. Θεωρώ ότι αυτό είναι που μας αρέσει σε εμάς τους ηθοποιούς. Μας αρέσει να κάνουμε πράγματα δύσκολα και πράγματα που δεν συμβαίνουν και στη ζωή μας, έτσι. Mm-hmm. Και να γίνονται ταυτόχρονες αλλαγές που θεωρώ ότι αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου. Πες ότι στο Δον Κιχώτη που παίζαμε μαζί πριν 3 χρόνια έκανε 7 ρόλους. Ναι, εντάξει, εκεί μιλάμε για ένα παιδικό και έκανα πάλι την ανιψιά του Δον Κιχώτη. Οπότε πάλι είχαμε συγγενικούς δεσμούς με το Μανώλη. Αυτό είναι. Πολύ καλά. Ξεχάσατε πως είναι μεσημέρι. Το κηφισιώτικο αεράκι δεν σας άνοιξε την ώρα. Όχι, Κάτια μου, δεν το ξεχάσαμε, αλλά τώρα που μου το θύμισες, κάτι σαν να μου μηνάει το στομάχι. Έχει και μεσημάκι. Μπράβο. Τι καλά μας ετοιμάζεις. Τα κυριακάτικα, ροσβίθμα, καμονιά χοντρά και κόκκινο κρασί. Και για επιδόρπιο, κρασί έχημα από την Αθήνα το ρεβανί. Τι είπα καλέ, κρασί λίγο, το ρεβανί σου. Έτοιμα. Κουρασμένη. Σε μία ώρα ήταν έτοιμα. Και το τραπέζι στρώμενο. Ωραία. Η Θεία Μαρκό πού είναι. Είναι κοβάλα στο κρεβάτι. Απ' την ώρα που βγήκες εσύ για τη γόντα. Την κάθε λέξη, την κάθε φράση που υπόθηκε στις σύντομες συναντήσεις μας.
τις βιαστικές, τις υπέροχες. Το κουράγιο είναι καρπός της αγάπης μου, έχεις πει. Είσαι ο αξεπέραστος ποιητής μου. Σε φέρνω στο νου μου, σε φαντάζομαι. Πιστεύεις πως η σκέψη, η επιθυμία μπορεί να διασχίσει τον ατλαντικό ωκεανό που μας χωρίζει? Ας το ελπίσουμε. Όπως το Τάλε ήταν πολύ κοντά στη λειψεία, ίσως η ζωή μου να είχε πάρει τελείως άλλο δρόμο. Αλλά βλέπεις, με περίμενε ο Καζδόνης, ο φίλος μου, να γυρίσω στην Ελλάδα και να πάρω στα χέρια μου την εστία. Έλα, μου έγραψε, η εφημερίδα θα περάσει εσένα πια. Εγώ έχω πρόβλημα υγείας. Εσύ και ο Νικόλαος Πολίτης είστε η διαδοχή μου. Λοιπόν, μετά αμέσως που γύρισες, δεν βρήκες εδώ, τι περίμενες? Όχι, δεν μετάνιωσα καθόλου, ειλικρινά. Η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με καμιά χώρα στον κόσμο, στράτο. Αλλά αν είχα μείνει στη Γερμανία, ίσως να είχα βρει την οικογενειακή αυτό. Είπαμε, δεν θα μιλούμε για γυρατιά. Απλώς, μεγαλώνουμε, οριμάζουμε. Τι λέω σε κάποιους στίχους? Στο ελληνικό και ξόμερο της νιώθης μου καλύβει, σβησμένη απόμενη φωτιά. Αϊστάχτη, σπίθες κρύβει. Τι σπίθες? Η δικιά σου Αϊστάχτη φωτιά κρύβει. Έτοιμη να φουντώσει, να λάμψει και να καταβγάσει. Αλήθεια, τι γίνεται? Η αθάνατη φίλης, όπως τη λες, η Εκατερίνη Τυπάλδο. Και έχουμε να τη δούμε, να την ακούσουμε. Είναι αλήθεια ότι δεν βλεπόμαστε τόσο συχνά, αλλά η αμοιβαία αγάπη στράτο δεν θα σβήσει ποτέ. Ο δεσμός του Γεωργίου Δροσίνη με την Εκατερίνη Τυπάλδου υπήρξε ο πιο μακροχρόνιος στη ζωή του. Η Εκατερίνη Τυπάλδου, παρόλα τα προβλήματα με τα παιδιά της που ήταν άρρωστα και τα δύο, δεν παρέμεινε ποτέ να βλέπει τον Δροσίνη. Όχι βέβαια με την ένταση της αρχής, αλλά πάντα με τη φλόγα πλούσιο. Κατερίνα μου, γλυκιά μου, καλώς όρισες, καλή μου. Γιώργο μου, μάνα μου. Έλα, πέρασε. Δεν σε περίμενα να κοιτάξεις. Δεν με ειδοποίησες. Τυχαία με βρίσκεις εδώ, Έπρεπε να ήμουν σχολή τώρα. Αλλά κάποιοι στοίχοι με βασάνιζα και δεν κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Δεν πειράζει, πάω το απόγευμα. Κάτσε, έλα. Ο Ματσάς σας περιμένει. Πέρασα από τη σχολή και μου είπα να θέλω να περιμένω, αλλά δεν άντεχα. Και λάβε. Και μου έλαβε. Γιωβάνα Πρασίνου. Ζωγράφος, κοινογράφος. Mm-hmm. Πρώτη φορά συνεργάζεται μαζί μου, ας ελπίσω και όχι τελευταία. Αν και εγώ τώρα είμαι, εγκαταλείπω σιγά σιγά την καριέρα, αλλά μας έχει κάνει εδώ στο Μια Αμυγδαλιά Θύση στην Νεκρή Γη μια εξαιρετική δουλειά και στα σκηνικά και στα κοστούμια. Διότι έπρεπε τα σκηνικά να είναι λειτουργικά, εύχριστα, να μπαινοβγαίνουν, να αλλάζουν γρήγορα. Και τα κοστούμια ήταν εξαιρετικά που τα σχεδίασε. Έχει επιβλέψει την εκτέλεσή τους και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά και πολύ θεατρικά. Θυμίζουν το θέατρο των παλιών καλών καιρών. Δεν τα πήραμε έτοιμα, τα σχεδιάσαμε, τα ράψαμε, τα φοράνε ηθοποιοί μια χαρά, επιβλέπει σε κάθε παράσταση αν είναι όλα εντάξει και μαζί με το έργο το δείχνουμε στο στεό, έχει γράψει του Λαμπούτου και εγώ ανέλαβα να το σκηνοθετήσω. Ωραία. Όταν πρόκειται για μια, να το πούμε, ζωή, βιογραφία. Κοίταξε, δεν είναι βιογραφία, από τη βιογραφία αναφέρει όλα τα περιστατικά από τη ζωή του Γεωργίου Δροσίνη, μιλάει για το ποιητικό του, το κοινωνικό του έργο και ορισμένες ιδιαίτερες στιγμές του ποιητή και μας παρουσιάζει, εγώ θα έλεγα, μία κομεντή έτσι, ευχάριστη, με μουσική, τραγούδια, με σκηνές οι οποίες διαδέχονται γρήγορα η μία την άλλη και νομίζω περνάει πολύ ευχάριστα ο θεατής και έχει και έναν διδακτικό και ψυχαγωγικό σκοπό. Mm-hmm. Είναι ένα ευχάριστο έργο. Αυτό είναι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γουτ για τα καλά του λόγια και εύχομαι και εγώ να ξανασυνεργαστούμε σύντομα. Mm-hmm. Παίζεται η παράσταση
Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο στις 8.30 ώρα στο Θέατρο Παραμυθίας, στην Οδό Παραμυθίας. Και θα ήθελα να πω ότι μας ενέπνευσε με τη σκηνοθεσία του να δείξουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό. Στην ουσία να δημιουργήσετε, και έτσι. Και να δημιουργήσουμε. Πολύ καλά. Προσπαθώ να είμαι γενναία. Αντέχω. Κουράγιο μου δίνουν τα καρτερικά σου ποίηματα. Γλυκιά μου ύπαρξη. Ό,τι αγγίζουμε, ακούμε και βλέπουμε. Τούτο μόνο ζωή μας το λένε. Και αυτό. Τρέμουμε μήπως το χάσουμε και χαμένο στους τάφους το κλαίμε. Κάτι ανέγγυχτο. Κάτι ανέγγυχτο, ανάκουστο, αθόρυτο. Μήπως κάτω από τους τάφους ανθίζει. Κι ό,τι μέσα μας κρύβεται αγνώριστο. Μήπως πέρα το θάνατο αρχίζει. Και δεν πρέπει να αγόρι. Τι όμορφη στέλνας αγαπάς. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα μάθω. Πού θες να ξέρω. Γιατί. Να. Η εγγονή μου. Τι. Το παιδί. Ναι. Έπαθε τίποτα το παιδί. Όχι, όχι, όχι εκείνη. Εγώ. Εσύ. Τι έπαθες εσύ. Να. Μου είπε ποίηματα που τους θα είπε η δασκάλα τους. Και. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Μόρ κατάλαβα σου λέω. Ναι, και όπως σου λέω ότι κατάλαβες. Τι κατάλαβα. Ωχ, που θα με σκάσει εδώ ότι πριν τι κατάλαβα σου λέω. Δεν είχα καταλάβει. Τι δεν είχες καταλάβει. Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι τα ποίηματα. Και τώρα που το κατάλαβες τι θες. Θέλω να πας και να του πεις, να σου πει, να μου πεις πού είναι γραμμένα αυτά. Να, τα δει η εγγονή μου. Αλλά να σου πω την αλήθεια. Να την πω. Λέγε, λέγε από κακό να μη σε βρει, λέγε. Κι εγώ τα θέλω. Καλησπέρα σας. Στο κύριος ο Γιώργος Δροσίνης, ο ποιητής. Σας αμέσως. Τι αμέσως. Σας κατάλαβε. Δεν θέλω να γελάστε μαζί μου. Ξέρετε τι είχε πει ο Κέτε σε μια νεαρή που είχε χάσει τη φωνή της, τη μιλιά της, τα λύκρισμα. Στάσου, μη μιλάς, μιλούν τα μάτια σου πριν τα χείλη τα κλειστά σου. Εγώ θα πω και όχι βέβαια πως θέλω να συγκριθώ με τον Γκέτε, αλλά θα σου πω όμως, ο μάτια, μάτια, μάτια της, τα λόγια ξύζενε του τζέτη. Κι όταν κλειστά κρατεί τα χείλη της, εσύ ο μάτια, πόσα λέτε. Έτσι περνούσαν οι μέρες μας στην Κηφισιά. Η κάκια μας, γρίνια, γλύκα και εξυπηρέτηση. Ο Γιώργος πάντα πολύ άσχολος. Ίσως αυτό να τον κρατάει ζωντανό. Αυτό και το πείσμα. Θυμάμαι όταν ήθελε να ιδρύσει τη σχολή. Χα, τυφλών. Και πήγε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας για να ζητήσει βοήθεια. Ο καρυλοκένταγος γραμματεύς του είπε. Ωχ, αδερφέ. Εδώ δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τις ανοιχτομάτιδες και θα ασχοληθούμε με τους τυφλούς. Το κράτος δεν έχει λεφτά. Πολύ καλά λέει ο αδερφός μου, ό,τι δεν μπορεί να κάνει το κράτος θα το κάνω εγώ. Και το έκανε. Πάντα αποτελεσματικός. Θέλω να σου πω ότι εκεί στους αδερφούς. Ξέρω. Τα έχω μάθει όλα. Ναι, το κάθε τι. Το κάθε τι. Ακριβώς. Τι είναι η γροχή που άρχισε να πέφτει την ώρα της παράστασης. Και όταν άρχισε ο κόσμος να φεύγει, που βγήκε ο Σχελιανός και με την βροντερή φωνή φώναξε να μη σηκωθεί κανείς από τη θέση του. Και έγινε το θαύμα. Και η βροχή σταμάτησε και συνεχίστηκε η παράσταση ως το τέλος. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο λοιπόν, σε ακούω. Να, στους δελφούς γνώρισα και κάτι άλλο. Ναι, σαν τι, σε ακούω. Γνώρισα. Γνώρισα τον άντρα που θα γίνει σύντροφος στη ζωή μου.